Την νημοσική είναι σαν τη γλώσσα. Βλέπουμε ότι ανθρώπους οι οποίοι είναι αγράμματοι και όμως λένε εκφράσεις ή φράσεις οι οποίες είναι σπουδαγμένων, θα λέγαμε, ανθρώπων και επιστημόνων. Αυτό τι σημαίνει? Είναι βιωματική αυτή η μουσική. Μπορεί δηλαδή και ο απλός λαός, πέρα από τις απλές μελωδίες που ψάλλει, να ψάλλει και κάτι σύνθετο και πολύπλοκο, όταν βέβαια το επιτρέπει και η φωνική του δυνατότητα. Αυτό δεν σημαίνει πρέπει να το έχει σπουδάσει, επειδή η βυζαντινή μουσική είναι ακουστική μουσική περισσότερο. Άρα λοιπόν, αν κάποιος πηγαίνει στην εκκλησία και θα λέγαμε μπει στο σώμα της εκκλησίας μέσα στο ναό, άρα μπορεί να συμμετάσχει και ενεργά, θα λέγαμε, είτε συγχωψάλλοντας, είτε ακούοντας και να τον ικανοποιεί μια σύνθεση η οποία μπορεί να είναι πολύπλοκη. Άλλωστε έχουν πάρα πολλά παραδείγματα που το εκκλησίασμα εντός εισαγωγικών δυσανασχετούσε όταν ο ψάλτης δεν ήταν καλός. Αυτό τι σήμαινε? Είχε ακούσει, μπορεί να μην το έλεγε, αλλά η παιδεία του ήταν τέτοια που έκρινε αν αυτός που ψάλλει ορθά ή όχι.